Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Κυριακίδου. Μας ακούτε, κυρία Κυριακίδου? Ναι, καλησπέρα κύριε Μπογιόβουλε. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων στην Κεντρική Μακεδονία και είστε και αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Β' ΕΛΜΕ στη Θεσσαλονίκη, σωστά? Ναι, του Σωματείου των Καθηγητών στη Β' ΕΛΜΕ, ναι. Τι συμβαίνει στα ΕΠΑΛ εκεί στη Σταυρούπολη, κυρία Κυριακίδου? Ας ξεκινήσουμε από τη χθεσινή μέρα. Χθες το πρωί, έξω από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου και του δεύτερου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ομάδες περιθωριακών φασιστικών στοιχείων επιτέθηκαν άγρια σε μέλη φοιτητικών συλλόγων. Και μάλιστα επιτέθηκαν, θρασίδιλοι καθώς είναι, με κουκούλες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, χτύπησαν με λωστούς, μαχαίρια, με κλόπς, πέταξαν φωτοβολίδες, τραυματίζοντας φοιτητές που πραγματοποιούσαν εκείνη την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τα ακροδεξιά αυτά στοιχεία, τα οποία φρόντισαν να πιστοποιήσουν και την ταυτότητά τους με ναζιστικούς χαιρετισμούς και δηλώνοντας οι ίδιοι ευθαστώς ότι πρόκειται για μέλη ναζιστικής οργάνωσης, εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης που έχει καταδικαστεί, μπήκανε και βγήκανε στο σχολικό συγκρότημα μέσα ανενόχλητοι. Μπαίνανε και εκτός από το ότι μπαίνουν, βγαίνανε οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας το δηλαδή σαν ορμητήριο. Μπορούσαν και περνούσαν μέσα και όλα τα όργανα που χρησιμοποίησαν για τις εγκληματικές τους αυτές πράξεις. Δηλαδή τους λωστούς, τις φωτοβολίδες που χρησιμοποίησαν κτλ. Σήμερα το πρωί, εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων της Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και άλλων φορέων, βρεθήκαμε στο χώρο του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, αφενός για να στηρίξουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι οργανωμένοι μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τα 15 μελή τους, τα παιδιά παλεύουν για ένα καλύτερο σχολείο. Αφετέρου και να πετύσουμε να διερευνηθεί το εγκληματικό αυτό γεγονός, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να αποδοθούν οι ευθύνες. Έκαναν λοιπόν ξανά την εμφάνισή τους οι ομάδες αυτές. Μπήκαν και βγήκαν ξανά στο σχολείο, με την ίδια άνεση όπως και χθες. Λες και το χώρος αυτός ήταν δικός τους, το ορμητήριό τους. Φώναζαν συνθήματα και στη συνέχεια επιτέθηκαν ξανά με πέτρες, με μολότοφ, για να καταλάβετε. Κατάφεραν να βρεθούν στην ταράτσα του σχολικού συγκροτήματος και να πετάνε κομμάτια μάρμαρα. Όλα αυτά γινότανε. Τραυμάτισαν και μαθήτρια. Όλα αυτά γινότανε, και αυτό είναι το εξοργιστικό, με παρουσία της αστυνομίας, η οποία όχι απλά δεν προστάτεψε τους συγκεντρωμένους, όχι απλά παρακολουθούσε άπραγη, αλλά κάποια στιγμή πέταξε και απόστησε τους συνδικαλιστές που ήταν εκεί και μάλιστα πέταξε και δακρυγόνα απέναντί τους, σε αυτούς. Πείτε μου κάτι, κυρία Κυριακίδου, ναι. Όλα αυτά που μας περιγράφετε δεν χρειάζεται να είναι κανείς μέτρ πολεμικών επιχειρήσεων. Εδώ δεν μπορούν να εξελιχθούν ως κεραυνό σε νεθρία. Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει μια επιμελητία, να το πω έτσι. Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει μια οργάνωση. Εδώ είναι προφανές ότι υπάρχει ένας χρόνος που έχουν κολλαφθεί όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να έχουν γίνει σε μια μέρα αυτά. Αυτά δεν έγιναν σε μια μέρα. Και εδώ είναι σοβαρές οι ευθύνες. Δημιουργεί σοβαρές υποψίες και υπόνοιες πώς αυτά τα άτομα, πώς αυτά τα ακροδεξιά, τα φασιστικά στοιχεία μπορούσαν και είχαν πρόσβαση στο σχολείο με τέτοια άνεση. Ως Ομοσπονδία Γονέων, εμείς καταγγέλουμε τόσο τη διεύθυνση του σχολείου, για να καταλάβετε δηλαδή, εδώ θα κάνω μια παρένθεση, εμπόδισαν τους γονείς, τους εκπροσώπους των γονέων που πήγαν να μπουν μέσα, τους εκπροσώπους των καθηγητών που πήγαν να μπουν μέσα στο σχολείο για να ενημερώσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπήκαμε με τα πρόσωπά μας ακάλυπτα. Και μπήκαμε για να συζητήσουμε με τη σχολική κοινότητα, με την εκπαιδευτική κοινότητα. Εμάς μας εμπόδισαν. Αυτά τα στοιχεία με τις κουκούλες στα πρόσωπα μπαίνανε και βγαίνανε μέσα στο σχολείο. Καταγγέλουμε λοιπόν τόσο τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και τη διεύθυνση της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ξέρετε που είναι η έδρα τους. 100 μέτρα μακριά από αυτά τα γεγονότα είναι η έδρα τους. Από το σχολείο, από το σχολικό συγκρότημα. Και την περιφέρεια βέβαια. Επί δύο μέρες έδειξαν απίστευτη ανοχή. Και να πούμε βέβαια ότι εδώ μεγάλες ευθύνες. Συγγνώμη, η διεύθυνση, η αρμόδια διεύθυνση, η εκπαιδευτική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, η παγόμενη σε αυτό, είναι ακριβώς 100 μέτρα από εκεί που έχουν γίνει αυτά 48 ώρες τώρα. 100 μέτρα και εμφανίστηκαν τη μία το μεσημέρι σήμερα. Μετά από δύο μέρες όλων αυτών των εγκληματικών ενεργειών. Γιατί περί τέτοιων ενεργειών πρόκειται. Τραυμάτισαν και εντάξει, από θαύμα δεν πάμε και κάτι χειρότερο, έτσι, με τις ενέργειες που
που εξελίχθηκαν εκεί πέρα. Πείτε μου κάτι, είστε Σαλονικιά, έτσι. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιχαίρουν για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Σταυρούπολη? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θοπεύουν αυτούς οι οποίοι μέσα από το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη χαιρετούν με ναζιστικούς χαιρετισμούς και κινούνται με μαδέρια, με μαχαίρια, με σουγιάδες και με σιδηρογροθιές? Είναι γνωστές αυτές οι οργανώσεις και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, που βρήκανε την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα με την ανοχή της κυβέρνησης, με διάφορες δηλώσεις, με τη στάση τους απέναντι σε κάθε τι ξένο, με τη στάση τους απέναντι σε κάθε τι διαφορετικό. Παίρνουμε τους πρόσφυγες, παίρνουμε το πώς υποδέχονται το ξένο και το διαφορετικό στα σχολεία μας. Πριν από 1-2 χρόνια είχαμε πρόσφυγες στα σχολεία μας. Ίδιες αντιδράσεις ήταν. Έτσι αντιμετωπίζανε. Άρα, όταν αφήνεις όλο αυτό το κλίμα και το καλλιεργείς και το προηγούμενο διάστημα, τα καλλιεργήσαν και τα υποθάλψαν αυτά. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει τρομερές ευθύνες. Και το Υπουργείο, που τα νομοσχέδια, τα διεκπαιδευτικά, τα φέρνει βροχή το ένα μετά το άλλο, και επί 2 μέρες ανέχεται και κάθεται και κοιτάζει αυτά τα πράγματα. Τις φωνές των ναζιστών τις ακούσαμε μέσα από τη φυλακή. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε, και αυτό το επιτρέψανε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι πριν από ένα χρόνο μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις δονούσαν όλη την Ελλάδα και φωνάζανε οι ναζί στη φυλακή. Δεν θα επιτρέψουμε αυτοί ακριβώς που υποθάλπτουν το αυγό του φιδιού, και θα το αφήσουμε το δηλητήριο αυτό να χυθεί στα παιδιά μας, να δηλητηριάσει τα παιδιά μας. Ως καθηγητές, ναι, πάνω, θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες, σκέφτεστε κάτι, κυρία Κυριακίδου? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, απαιτούμε και ως εκπαιδευτική, αλλά και ως Ομοσπονδία Γονέων, να διερευνηθεί η υπόθεση, να βρεθούν οι υπέτη, να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Καταρχάς αυτό. Δεύτερον, εμείς λέμε ότι αυτές οι οργανώσεις, ο ρόλος των ομάδων αυτός είναι καθαρός. Δεν έχει, ξεκάθαρος μάλλον, καμιά σχέση δεν έχουν με το οργανωμένο μαθητικό κίνημα. Δεν πρέπει να το μπλέκουμε με αυτό. Δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτοπόρο δράση των μαθητών που αγωνίζονται για σύγχρονα σχολεία, για ολόκληρη μόρφωση, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για τους ίδιους και για τις οικογένειάς τους. Αυτές οι ομάδες και αυτές οι οργανώσεις είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, που τους χρησιμοποιεί όποτε οι μαθητές, όποτε οι φοιτητές και ο λαός πάνε να σηκώσουν το κεφάλι. Που μισούν κάθε τι ξένο, που με τη βία προσπαθούν να πνίξουν κάθε διαφορετική φωνή. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι μας φοβίζουν. Εμείς θα καλέσουμε τα σωματεία όλα να καταδικάσουν τις ενέργειες αυτές. Θα καλέσουμε τους καθηγητές, τους γονείς, τους μαθητές να γίνουν μια γροθιά, μια ασπίδα, να πετάξουν έξω από τα σχολεία, δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία τα μορφώματα αυτά, να πετάξουν έξω τους φασίστες και από τα σχολεία και από τις γειτονιές τους, και να πετάξουν έξω και την ιδεολογία που αυτοί εκπροσωπούν. Θα γίνουμε δηλαδή μέσα από τα συλλογικά μας όργανα μία γροθιά, με αλληλεγγύη, με συντονισμό, θα την καταδικάσουμε την επίθεση, σωματείο το σωματείο, δεν θα βρούνε χώρο, δεν θα βρούνε τόπο να σταθούν. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν με τέτοιες τραμπούκες επιθέσεις μπορούν να χτυπήσουν το οργανωμένο κίνημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα καλύτερο σχολείο όλοι μαζί, και θα μπουν στα σκουπίδια εκεί που τους αξίζει. Και αυτούς και αυτή και η ιδεολογία τους μαζί. Κυρία Κυριακίδη, ευχαριστώ θερμά. Να είσαστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.